Είναι ο Λέντεξ. Δύσκολο και επικίνδυνο αναμένεται το φετινό καλοκαίρι, αφού ο ξηρός χειμώνας και οι κλιματολογικές συνθήκες δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο πρέπει να κρατά άπαντες σε πλήρη εγρήγορση. Το τμήμα Δασών κάνει από νωρίς όλες τις προετοιμασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες με φόντο την περίοδο υψηλού κινδύνου που αρχίζει την 1η Μαΐου. Σε επίπεδο πρόληψης, το τμήμα Δασών έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία καθαρισμού των αντιπυρικών ζωνών, ενώ έχουν ήδη αρχίσει και οι περιπολίες στις δασικές περιοχές. Το τμήμα Δασών εξηγεί ωστόσο ότι όσες προετοιμασίες και να γίνουν, ο κίνδυνος είναι τεράστιος αν δεν αναλάβει τις ευθύνες του ο καθένας ξεχωριστά και κυρίως όσοι ασχολούνται με το καψάλισμα. Και ως άλλωστε μπορεί να ξεχάσει τι έγινε το καλοκαίρι του 2021 στην ημιορεινή Λαρνακασκέ Λεμεσού λόγω ενός ανθρώπινου λάθους. 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί με τις ενέργειες του κάποιες πυρκαγιές. Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ηγεσία του τμήματος Δασών είναι αυτό της στελέχωσης. Και όπως φαίνεται, υπάρχει ζήτημα υποστελέχωσης, το οποίο δεν αναμένεται να καλυφθεί πλήρως πριν από το φετινό καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας δέχεται αιτήσεις με στόχο να καλυφθούν 20 θέσεις πριν από το καλοκαίρι. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις. Αυτές οι γενναίες θέσεις φέτος ανέρχονται στις 40 για εισερχόμενο βαθμού προσωπικό, δασικού λειτουργού δηλαδή, και προκύπτουν ακόμη 35 γενναίες θέσεις δασοπυροσβεστών. Στη μάχη φέτος θα βρίσκονται 8 πτυτικά μέσα, συν τα πτυτικά μέσα της αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και των Βρετανικών Βάσεων. Σε ό,τι αφορά τα επίγεια μέσα, φαίνεται να προκύπτει ζήτημα σε κάποιες περιπτώσεις με τον πεπαλαιωμένο στόλο του τμήματος Δασών. Κυκλοφορούν ειδικά μέσα σε δρόμους, δασικούς δρόμους, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Χρειάζονται σίγουρα αντικατάσταση πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο όχημα. Στον απόϊχο μάλιστα της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, προχώρησε σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής. Λόγω της έλλειψης και των οχημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ναι, γιατί είναι επιπαλαιωμένα, δύο οχήματα τα οποία οι Βρετανικές Βάσεις είχαν βγάλει για πέταμα, τα πήρε το τμήμα Δασών. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους με τα επιπαλαιωμένα οχήματα. Εξηγώντας ότι η Βουλή θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα με στόχο να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, μέσα από τις οποίες θα ψάχνουν οι αρμόδιοι να βρουν την ευθύνη μετά το κακό.